Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Debate στο δρόμο προς τις κάλπες. Τετάρτη σήμερα, 15 του μήνα. Είναι μια ξεχωριστή εκπομπή. Σήμερα οι τέσσερις καλεσμένοι μας είναι υποψήφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και το κοινό τους είναι το νεαρό της ηλικίας τους. Πάμε να τους γνωρίσουμε κατευθείαν για να ξεκινήσει μια συζήτηση πραγματικά θεωρώ πολύ ουσιαστική. Δίπλα μου ακριβώς είναι ο κύριος Σιδέρης Ιωάννης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Νέα Αρχή και την Αττική του Γιώργου Πατούλη στο βόρειο τομέα Αθηνών. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακριβώς δίπλα στον κύριο Σιδέρη είναι ο κύριος Ντούρος Γιώργος, υποψήφιος με το συνδυασμό Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής με τον κύριο Σγουρό στο Βόρειο επίσης, στο ΜΕΑ Αθηνών. Ευχαριστώ την πρόσκληση που μου κάνατε καταρχήν για τη φιλοξενία σας. Να πω ότι το ευχαριστώ, δεν το λέω απλά, το εννοώ και εγώ και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι μου, διότι συνήθως βγάζουν τους υποψήφιους των δύο άλλων παρατάξεων και όχι τους δικούς μας. Σε εμάς δεν γίνεται αυτό σε καμία περίπτωση. Δεν μιλάω για εσάς, γι' αυτό και ευχαρίστησα και είπα είναι ουσιαστικό το ευχαριστώ σε εσάς. Ευχαριστούμε κύριε Ντούρα και εμείς για την αποδοχή. Ακριβώς δίπλα πάμε στους δημοτικούς, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ο κύριος Ιερόθεος Πολυχρόνης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ένωση Πολιτών στο Δήμο Μεγαραίων, με τον νυν δήμαρχο κύριο Γρηγόρη Σταμούλη. Καλησπέρα κύριε Ιερόθεο. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους υποψήφιους και καλή επιτυχία. Λοιπόν. Καλό αγώνα να έχουν. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθήνα είσαι εσύ, με τον Παύλο Γερουλάνο. Καλησπέρα κύριε Κουρέτα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πραγματικά θεωρώ ότι αυτό που ενώνει τους τέσσερις σήμερα εδώ πέρα είναι το νεαρό της ηλικίας σας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από την εξής ερώτηση. Να ξεκινήσω με τους περιφερειακούς υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους. Πώς πήρατε την απόφαση, κύριε Σιδέρη, να ασχοληθείτε, να θέσετε υποψηφιότητα στην περιφέρεια, μιας και είχατε σχέση με τα κοινά στο Δήμο, στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής και είχατε τη θέση αντιδημάρχου, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής είμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος από το 2010. Από το 2014 αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και μέχρι το τέλος του 2019. Όπως είπατε και εσείς, αυτό που μας συνδέει σίγουρα είναι το νεαρό της ηλικίας και ευχαριστούμε για το νεαρό της ηλικίας, δεν είναι τόσο νεαρό. Αυτό που ελπίζω όμως να μας συνδέει είναι και οι φρέσκες ιδέες. Γιατί δεν είναι πάντα το νέο το ζητούμενο, είναι το φρέσκο. Πρέπει η χώρα μας να ανοίξει επιτέλους το παράθυρο για να μπει φρέσκος αέρας μέσα. Αέρας που θα καθαρίσει τη σκόνη που έχει κατακαθίσει σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από την εμπλοκή μου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, στο κομμάτι του περιβάλλοντος και κυρίως της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, νομίζω ότι κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Κάναμε τομές. Πάτε κατευθείαν στα βαριά, είπατε διαχείριση. Πάμε κατευθείαν στα βαθιά και ίσως είναι. Okay. Πάω κατευθείαν στα βαθιά γιατί είναι αυτό είναι η απάντηση στο ερώτημα που θέσατε. Είναι η απάντηση στο ερώτημα γιατί στην περιφέρεια, πώς πήρα την απόφαση αυτή. Μάλιστα. Κύριε Ντούρο, το ερώτημα απευθύνεται και σε εσάς, έτσι με μια πρώτη τοποθέτηση, να δούμε τους στόχους σας και τη διάθεσή σας στα κοινά. Και εσείς έχετε ασχοληθεί και στο παρελθόν με τα κοινά. Έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν με τα κοινά. Αυτό που με έκανε κυρίως να εντείνω την προσπάθειά μου και να κατέβω αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, να είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια, είναι το άκουσμα πολλών συνομιλίκων μου. Δηλαδή, ότι θέλουν ένα νέο που να τους εκφράσει, δίχως να εννοώ ότι είμαι αποκλειστικά εγώ αυτός ο νέος, αλλά να κάνουμε όλοι μαζί την προσπάθειά μας να ασχοληθούμε και να υλοποιήσουμε τις ιδέες μας. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που ασχολήθηκα είναι ότι τα περισσότερα παιδιά της γενιάς μας σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό, ώστε να έχουμε και αύριο. Αυτή η χώρα έχει ανέβει αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ηλικίας της άνω των 42-43 ετών, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες που έγιναν. Πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτό. Πρέπει τα παιδιά μας να μπορούν να τα κρατήσουμε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ με προτάσεις ως συνδυασμός. Κύριε Ντούρο, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που λέτε, επειδή το ακούω από όλους τους πολιτικούς για τα παιδιά μας που βγήκαν στο εξωτερικό. Φυσικά πρέπει να επιστρέψουν, αλλά είναι σημαντικό ότι κάνουμε και για τα παιδιά που παραμένουν και βάλανε πλάτη σε αυτό. Θα συνέχιζα στη συνέχεια μάλλον τη συζήτηση, θα το έλεγα και αυτό. Και φυσικά τα υφιστάμενα παιδιά να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε, συσσαγωγικά εκμεταλλευτούμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα σύμφωνα με τις σπουδές τους, την κατεύθυνσή τους και οτιδήποτε άλλο είναι να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να είναι παραγωγικά στην κοινωνία
και τα παιδιά όμως που έχουν φύγει στο εξωτερικό να μπορέσουν να επιστρέψουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, το InvestEU, αν μου επιτρέπετε, αν έχω λίγο από το χρόνο σας. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Πολυχρόνη. Υπήρξατε μέχρι πρώτη αντιδήμαρχος και υπεύθυνος οικονομικών σε ένα Δήμο που τα πήγατε αρκετά καλά, γιατί γνωρίζουμε ότι από την πρώτη στιγμή της θητείας σας ήταν ένας κόκκινος Δήμος. Το παραπέντε το σώσατε. Πιο κόκκινος δεν γίνεται. Δεν ξέρω ποια είναι η επόμενη απόκρωση. Είναι γεγονός αυτό. Ευτυχώς με πολλή δουλειά βοηθήσαν συγκυρίες, βοηθήσαν συνεργασίες, βοήθησε και ακόμα και η αντιπολίτευση όπου χρειάστηκε. Έβαλε πλάτη, ευτυχώς και το επίπεδο, το πολιτικό επίπεδο στην πόλη μου και το λέω έτσι με περηφάνεια αυτό, είναι σε καλά επίπεδα και μας χαροποιεί. Μαζί με αυτό το πρόβλημα, όπως ξέρετε, είχαμε και τις θεομηνίες, στη Νέα Πέραμο τις πλημμύρες, και αυτά να τα βάλουμε στο τραπέζι, τα κρατάμε όλα, γιατί έχετε δώσει όλο το στίγμα σας από ουσιαστικά θέματα. Να πάω και στον κύριο Κουρέτα. Κύριε Κουρέτα, εσείς θα μπορούσατε να έχετε μια, και έχετε φαντάζομαι, μια λαμπρή καριέρα, έχετε τις σπουδές σας, τα μετυπτυχιακά σας στο εξωτερικό. Αποφασίζετε να θέσετε υποψηφιότητα για το Δήμο της Αθήνας. Ποιο ήταν το κίνητρο? Πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι η νεότητα δεν είναι από μόνη της το προσόν και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι πλέον οι νέοι σε αρκετά νεαρή ηλικία έχουν εμπειρίες και έχουν αναγκαστεί να αναζητήσουν ευκαιρίες στο εξωτερικό, όπως έκανα και εγώ, αλλά με βάση την Αθήνα. Δηλαδή, οι δουλειές που αναγκαστήκαμε να κυνηγήσουμε ήταν στο εξωτερικό μεν, αλλά είχαμε βάση την Αθήνα και ταξιδεύαμε και γνωρίσαμε πάρα πολλά πράγματα. Επιστρέψατε εσείς? Επέστρεψα, ναι, στην Ελλάδα. Σχεδόν τυχαία, απλά έτυχε να βρω μια δουλειά με το που επέστρεψα από την Αμερική και έμεινα. Νομίζω ότι το τελικό κίνητρο για να ασχοληθώ με την Αθήνα ήταν ο Παύλος Γερουλάνος, με τον οποίο είχα μια επικοινωνία καιρό πριν βάλει κάνει υποψηφιότητα για το Δήμο Αθηναίων και συζητούσαμε για τα θέματα αυτά, τα συγκοινωνιακά, των μεταφορών, των υποδομών και τον ενδιαφέρε πάρα πολύ να είναι καθώς πολύ ενημερωμένος. Και κάποια στιγμή λέει, κοίταξε να δεις. Τέτοιου ανθρώπου θέλω κι εγώ, έλα δίπλα μου και ήταν αρκετά εύκολη η απόφαση. Δεν δυσκολευτήκατε να πάρετε την απόφαση? Όχι ιδιαίτερα. Νομίζω όποιος έχει συναντήσει τον Παύλο ξέρει πόσο πιστικός μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο θέμα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα αρμοδιοτήτων σχετικά με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Εκκρεμεί ένας νέος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως τον είχε εξαγγείλει η κυρία Δούρου. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σιδέρη, τι διαφορετικό θα κάνει ο κύριος Πατούλης σε αυτό το τεράστιο και σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας? Το θέμα αυτό είναι πραγματικά τεράστιο και είναι ένα δύσκολο θέμα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Καταρχάς, για να συνεννοηθούμε, η περιφέρεια Αττικής παράγει ετησίως κοντά στους 2 εκατομμύρια τόνους στερεά απόβλητα. Είναι ένα τεράστιο ποσό, από το οποίο η ανακύκλωση είναι σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό, τι το κάνουμε, το θάβουμε. Όπως θάβουμε πολλές φορές στην χώρα μας τα προβλήματά μας, έτσι έχουμε συνηθίσει να θάβουμε και τα απορρίμματά μας. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έχει συμβεί πολλά χρόνια τώρα, από το 2000 και μετά, θα αναρωτηθεί κανείς τι έχει γίνει στην περιφέρεια Αττικής. Τίποτα δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει καμία νέα υποδομή η οποία ουσιαστικά θα δώσει πνοή στον χώρο υγειονομικής ταφής, στον υπερκορεσμένο και πλέον επικίνδυνο χώρο υγειονομικής ταφής. Δεν είναι πολύ μακριά από εδώ. Είναι στα 10-15 χιλιόμετρα, δεν είναι κάπου σε κάποιον άλλο πλανήτη. Ξέρετε τι γίνεται, αυτή είναι κοινή πεποίθηση όλων. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξουν αυτά τα δεδομένα και πώς θα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Το ένα βήμα παραπέρα. Και το ερώτημα λοιπόν απευθύνεται και στον κύριο Ντούρο. Το ένα βήμα παραπέρα, καταρχάς, είναι να συνεννοηθούμε, είναι να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Και όταν λέω εμπιστοσύνη και συνεργασία Δημότη και Δήμου, Δήμου και Περιφέρειας, Περιφέρεια και Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, Κράτους και Επιστημονικής Κοινότητας. Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο, εντείνοντας τις προσπάθειές μας στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση στους Δήμους. Άρα η Περιφέρεια πρέπει να έρθει πιο κοντά στο Δήμο και ο Δήμος πιο κοντά στο Δημότη. Η Περιφέρεια δεν ήταν ποτέ κοντά στο Δήμο. Ό,τι κάνανε οι Δήμοι κυρίως ήταν δράσεις από προσωπική πρωτοβουλία των αρμοδίων. Και παράλληλα να δούμε
επί της ουσίας διαβούλευση, ξέρετε, ο κόσμος έχει οριμάσει. Οι Δήμοι τι θα μπορούσαν να κάνουν? Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι Δήμοι είχαν την υποχρέωση να καταθέσουν ένα τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων. Αν δεν κάνω λάθος, με εξαίρεση κάποιους λίγους Δήμους Αττικής, οι υπόλοιποι κατέθεσαν, αλλά δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Προφανώς δεν έχει αλλάξει. Και κύριε Ντουρό, εσείς που ήσασταν και αντιπολίτευση, δηλαδή ο κύριος Γουρός δεν είναι νέος υποψήφιος, δεν κατάφερε κανείς να λύσει αποτελεσματικά αυτό το σημαντικό θέμα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε στο ότι ο ρόλος της περιφέρειας, έτσι και να γνωρίζουμε, είναι καθαρά αναπτυξιακός. Έτσι. Η αρμοδιότητα η συγκεκριμένη έχει περάσει στην περιφέρεια από το 2011 και μετά, που θεωρείται και περιφέρεια. Από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2011 συγκεκριμένα, που έγινε και περιφέρεια. Αυτό που έχουμε εμείς ως πρόταση είναι το εξής. Έχουμε δεσμευτεί καταρχήν στο ότι, επειδή υπάρχει απλή αναλογική που σιγοντάρεται αυτή τη στιγμή και κυβερνητικά, άρα και η συγκεκριμένη κυβέρνηση της κυρίας Δούρου το ενισχύει αυτό και μέσω του κομματικού της μηχανισμού, του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πει το εξής, ότι δεσμευόμαστε να κάνουμε μια επαναξιολόγηση και σύμφωνα λοιπόν με την απλή αναλογική που είναι να μπορούμε να συνεργαστούμε στο συγκεκριμένο. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, μιλάμε για στερεά, απόβλητα και οτιδήποτε άλλο. Από τα ερεθίσματα τουλάχιστον που παίρνω από τον κόσμο, είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί να του λέμε. Έρευνα, μελέτη, όλα αυτά ξέρουμε όλοι ότι κολλησιεργούν, ότι θα πάρουν 2 και 3 χρόνια. Τις γραφειοκρατικές αγγελώσεις δεν μπορεί να τις προσπεράσετε ούτως ή άλλως. Υπήρχαν όμως, αυτό θέλω να σας πω, ώριμες μελέτες, τις οποίες τις αφήσαμε στην κυρία Δούρου και είναι ανεκμετάλλευτες μέχρι και σήμερα. Υπήρξε μία ατάκα κιόλας σε μία αρθρογραφία, μπορώ να σας την παραθέσω αν θέλετε, η οποία έλεγε πήγαινε την κρίνει αν είναι αριστερή ή δεξιά μελέτη. Δεν υπάρχει αριστερή ή δεξιά μελέτη. Υπάρχει σωστή και λάθος μελέτη. Πρώτον. Δεύτερον, συγγνώμη. Τρίτον. Ακούμε συνέχεια και από τη μεριά του κυρίου Πατούλη ότι ναι, να μιλήσουμε για τα στερεά απόβλητα, ότι έχουμε προτάσεις, ότι έχουμε. Ωραία. 12 χρόνια λοιπόν στο Δήμο Μαρουσίου, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω ποια είναι η πρότασή του και τι έχει στείλει από το Δήμο Αμαρουσίου όσον αφορά τα στερεά απόβλητα και όσον αφορά την οικολογία και την περιβαλλοντική μελέτη, τα οποία είναι μηδέν. Δηλαδή, σύμφωνα με τους Δήμους, οι οποίοι Δήμοι αυτή τη στιγμή τρώνε και πρόστιμα, το ξέρουμε όλοι, να μας πούνε λοιπόν και οι εκπρόσωποι του κ. Πατούλη τι πρόστιμο μπορεί να έχει φάει ο Δήμος του Αμαρουσίου και γιατί το θέτω έτσι, όχι για να φανώ επιθετικός. Και δεν έχω και κάτι και με τον κύριο Σιδέρη, ούτε θέλω να κάνω επίθεση. Όμως, όσον αφορά καταρχήν την ενημέρωση που δεν κάνουν στους πολίτες, είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι το ότι πώς μπορείς να ελέγξεις μια περιφέρεια αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν ελέγχεις τον ίδιο σου στο Δήμο. Δηλαδή, περιβαλλοντικά, στην ανακύκλωση, δεν έχεις ελέγξει τον ίδιο σου στο Δήμο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, γιατί είναι ένα θέμα που σας αφορά. Πέρα από την αποκομιδή των απορριμμάτων εντός της πόλης και η καθαριότητα, που είναι πολύ σημαντικό και είναι μεγάλο στοίχημα των περισσότερων δημοτικών αρχών, πώς θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία και πώς, αν θεωρείτε, και κύριε Πολυχρόνη, εσείς από τη θέση σας, γιατί έχετε και την εμπειρία, να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα τόσο μείζωνο σημασίας? Θα πω ότι δεν αφορά απλά τον Δήμο. Είναι ο Δήμος, είναι ο τελικός αποδέκτης, δεν είναι μόνο η αποκομιδή των απορριμμάτων. Αρχικά να πω, ως διοίκηση κάναμε 2-3 ενέργειες σημαντικές πάνω σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να τις αναφέρουμε. Ήμασταν τους πρώτους Δήμους που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της περιφέρειας και καταθέσαμε τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα και σκεφτήκαμε και τη συνεργασία με όμορους Δήμους και ήδη βρισκόμαστε στο σημείο τώρα να μιλάμε με έναν Δήμο και να έχουν προχωρήσει και την προγραμματική σύμβαση για μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Χωρίς αντιδράσεις, γιατί συνήθως είναι ένα θέμα που... Για συγκεκριμένες μορφές διαχείρισης κάποιων απορριμμάτων δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Αντιθέτως, νομίζω ότι και ο κόσμος θέλει να περάσουμε στο επόμενο. Είναι αυτό που προβλέπεται στο νέο ΠΕΣΔΑ, στο νέο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, μάλιστα. Για κάποιες μορφές. Έγινε επί των ημερών μας, επί τη διοίκησή μας και σε συνεργασία με την περιφέρεια και τον Έτσινα, η αποκατάσταση της χωματερής, ένα πολύ μεγάλο έργο, εκεί που ήταν μια χωματερή παράνομη μεν, αλλά μια πληγή για όλη τη Δυτική Αττική. Αυτή τη στιγμή ένας χώρος πρασίνου, ένα πάρκο ουσιαστικά. Συζητάμε πολύ, το αναγάγουμε
σε μείζον πολιτικό ζήτημα συχνά και κυρίως προχωράμε σε κοκορομαχίες ανάλογα την περίοδο που βρισκόμαστε. Αλλά κοιτάξτε. Έχει δηλαδή πόσο... και κομματική ταυτότητα διαχείριση απορριμμάτων. Δεν θα έπρεπε όμως. Καθαρά managerial προσέγγιση θα πρέπει να έχει. Υπάρχει ένας όρος, το benchmarking, το οποίο στο management. Το οποίο σημαίνει τι, ακολουθώ την καλύτερη πρακτική που έχει χρησιμοποιηθεί, δηλαδή έτοιμη τεχνογνωσία και αυτό που λέμε εμείς και σε επίπεδο Δήμου για το Δήμο και σε επίπεδο Περιφέρειας για την Περιφέρεια, αλλά και σε επίπεδο κυβερνητικό. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό και τη φωτιά από την αρχή. Υπάρχουν χώρες που έχουν προχωρήσει σε σημεία που για μας μπορεί να φαντάζονται... Δεν αποτελεί καν πρόβλημα και θέμα. Όχι βέβαια, είναι το αυτονόητο. Απλά να αντιγράψουμε με συνεργασία αυτά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουμε μόνο το πρόβλημα των απορριμμάτων και το αυριανό μας ζήτημα θα είναι ποια θα είναι η επόμενη χωματερή. Καν δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι λέξεις στο λεξιλόγιο μας. Αντιθέτως, το μοναδικό μας μέλημα θα πρέπει να είναι από ένα σημείο και μετά το πώς αυτό θα μετατραπεί σε ενέργεια. Γιατί όλοι πλέον στην Ευρώπη και στον πολιτισμένο δυτικό κόσμο μιλάνε για μετατροπή των απορριμμάτων σε ενέργεια. Κύριε Κουρέτα, εσείς έχετε μείνει και στο εξωτερικό. Mm. Αυτό το χάλι της Ελλάδος νομίζω δεν το έχετε αντιμετωπίσει κάπου αλλού. Πρωτεύουσα της Ελλάδος η Αθήνα, μεγάλο ζήτημα. Φαντάζομαι ότι δεν αποκλίνουν απόψεις από αυτά που ακούσαμε πάνω κάτω. Αλλά θα ήθελα μια τοποθέτηση επί του θέματος. Πρώτα απ' όλα, όταν λέμε εξωτερικό, πάω και πολύ χειρότερα από την Ελλάδα και από την Αθήνα για να έχουμε υπόψη μας. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις λίγο την αναλογία στο μυαλό σου. Έτσι, γιατί έχω πάει σε χώρες όπως την Αφρική, στο Πακιστάν είναι τα πάντα πάρα πολύ χειρότερα. Αλλά εδώ έχουμε την ευκαιρία να. Έχουμε τις καλές πρακτικές, νομίζω είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα. Είμαστε και μέλος κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην το ξεχνάμε, για να έχουμε και ένα μέλλον σύγκριση. Αυτό ήθελα να μεταφερθώ λοιπόν στο που πρέπει να κοιτάμε, έτσι, όχι το να λέμε ότι επειδή δεν είμαστε χειρότερα, είμαστε καλύτερα. Αλλά είμαστε στην ίδια ομάδα πέρα από ό,τι βλέπω όλοι, δεν είναι κάποια διαφωνία. Η Αθήνα είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της περιφέρειας και δέχεται επισκέπτες εργαζόμενους από όλη την περιφέρεια. Είναι ζητήματα όπως αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του ο Δήμος και χρειάζεται συνεργασία οπωσδήποτε με την περιφέρεια. Ο Παύλος Γερουλάνος και όλοι μας έχουν μια δέσμευση για την ανακύκλωση να ξεκινάει από τη βάση του διαχωρισμού των υλικών από τον πολίτη και μετά. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, πηγαίνοντας στην καθαριότητα, είναι η οριζόντια οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά θέματα. Δεν μιλάει η καθαριότητα με το πράσινο και ούτω καθεσκής. Κυρίως εκεί θέλουμε να εστιάσουμε, να μιλάμε όλοι μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Δηλαδή... Κόβει κλαδιά μια υπηρεσία και μετά αργεί να έρθει να καθαρίσει κάποια άλλη. Ναι, και είναι απίστευτο αυτό το πράγμα να γίνεται, γιατί χάνεται και ο βασικός στόχος. Αν μου επιτρέπετε μόνο να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή υπήρξε και προσφάτως μια φημολογία στην περιοχή μας. Επίσης θα πρέπει να ξεχάσουμε το ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα είτε η κυβέρνηση είτε η περιφέρεια χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και άποψη των τοπικών κοινωνιών. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο βασικός άξονας και σίγουρα να υπάρχει ισομερής κατανομή του βάρους. Έτσι, αυτό είναι δύο διαστάσεις πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικό. Ωστόσο, αυτό. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο κόσμος δεν είναι καλά εκπαιδευμένος και εσύ το ξέρεις, Γιάννη, και από την εμπειρία σου. Ευθύνη όλων, έτσι. Είναι ευθύνη. Δεν γίνεται εκπαίδευση, δεν κατανοούν. Κάνουν κάποιες πρακτικές, κάποια πράγματα στο σχολείο, έτσι, ελάχιστα στα μικρά παιδιά, αλλά ο κόσμος δεν κάνει ούτε ανακύκλωση, ούτε μπορεί να διαχειριστεί σωστά τα δικά του απορρίμματα, τα δικά του σκουπίδια. Να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Καταρχάς, για να μην χρησιμοποιούμε εκφράσεις οι οποίες δεν ισχύουν, θεωρώ ότι, και είναι σίγουρο αυτό βέβαια, οι Δήμοι δεν τρώνε πρόστιμο. Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση ποτέ, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πρόστιμα τα οποία τρέχουν στους Δήμους, επειδή υπόθηκε αυτό. Μιλάμε για περιφερειακό σχεδιασμό. Ένα σχόλιο. Είχαμε την διοίκηση Σγουρού, η οποία κοιτούσε τις εγκαταστάσεις, έδωσε προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις, σε μεγάλες υποδομές συμμίκτων, χωρίς να έχει πραγματικό σχέδιο. Και αυτό ακολούθησε η διοίκηση Δούρου, η οποία προσπάθησε να δώσει σχέδια στους Δήμους, να πάρει χρόνο δίνοντας στους Δήμους, πετώντας τον μπαλάκι στους Δήμους για να αποτυπώσουν σχέδια και πολλαπλούς σχεδιασμούς, χωρίς βασικές υποδομές. Νομίζω ότι και τα δύο μοντέλα αποτύχανε ή δεν δώσανε το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Αττική έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχει μείνει πίσω και στις υποδομές, έχει μείνει πίσω και στις δράσεις στους Δήμους. Οι Δήμοι πρέπει να σηκώσουν την ανακύκλωση και πολύ σωστά είπατε,
Το πιο σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό, είναι η κοινωνία δίπλα μας, η επιστήμη, η επιστημονική κοινότητα δίπλα μας και τα σχολεία. Αν δεν μπούμε στα σχολεία με βιωματική εκπαίδευση, ξέρετε, πολλές φορές η ανακύκλωση, όταν θέλουμε να την παρουσιάσουμε στους μαθητές, την παρουσιάζουμε με πολύ ωραίες εικόνες, καθαρές εικόνες. Η ανακύκλωση, οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν ότι τα απορρίμματα είναι μια όχληση. Οι μαθητές και οι γονείς όμως, γιατί πάνε σπίτι και... Βέβαια. Να δουν την πραγματική όψη του προβλήματος για να δούνε μετά τι πρέπει να κάνουμε για την ανακύκλωση. Μάλιστα. Κύριε Ντούρο, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε επί του θέματος για να περάσουμε και σε άλλη ενότητα. Θέλω απλά να πω ότι η ενημέρωση προς τους μαθητές είναι το σημαντικότερο, γιατί από μικροί θα μάθουν τον σοβαρό όρο ανακύκλωση. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι ο κύριος Πατούλης συγκεκριμένα στο Δήμο του δεν έχει δημιουργήσει κάτι όσον αφορά την ανακύκλωση, ούτε όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών που το είπατε. Άρα, πόσο χειρότερα στην περιφέρεια. Μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε το επίπεδο που κάνετε. Να λέμε, ναι. Πρέπει να λέμε και τα ευχάριστα, να ενημερώσουμε ότι στο Δήμο μας, με τις προσπάθειες που κάναμε την τελευταία πενταετία, αυξήσαμε την ανακύκλωση κατά 180%. Αυτό είναι σημαντικό στοιχεία. Και υπάρχουν τρακτά παραδείγματα στους όπως ο Δήμος Βρυλισσίων που κάνουν φοβερή δουλειά. Άρα δηλαδή είναι ναι μεν αρμοδιότητα βασική της περιφέρειας τέλος πάντων και οι Δήμοι και είναι και προσωπική ευθύνη. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Το ξαναλέω, είστε νέοι. Πρέπει εσείς να πιέσετε για να αλλάξει, να αλλάζουν τα κακό σκήμενα. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Με αφορμή και το Δήμο Μακαρέων, είχαμε φωνικές πλημμύρες, φωνικές πυρκαγιές και αυτό που αναδείχτηκε από όλη αυτή την καταστροφή που χτύπησε τη χώρα μας, συγκεκριμένα μέρη της χώρας μας, είναι το αλαλούμ αρμοδιοτήτων. Πιστεύω ότι κανένας μας σε αυτή την παρέα που καθόμαστε εδώ πέρα δεν γνωρίζει απόλυτα τι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, τι είναι αρμοδιότητα το Δήμο. Υπάρχει μια σύγχυση, ένα λαλούμ αρμοδιοτήτων. Δυστυχώς και στον Κλειστένη 2 δεν περιγράφεται, δεν αναφέρεται μάλλον με σαφήνεια τι είναι υποχρέωση του ενός και τι του άλλου. Και το ερώτημα, κύριε Σιδέρη, είναι πώς θα μπορέσετε να διοικήσετε αύριο, αν είσαστε περιφερειακός σύμβουλος, αν είσαστε ενδεχομένως και αντιπεριφερειάρχης, σε μια τέτοια κρίση και αν προβλέπει ο σχεδιασμός του κυρίου Πατούλη, ως επικεφαλής της παράταξής σας, νέο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. Καταρχάς, να πούμε ότι η περιφέρεια έζησε τις πιο ζωφερές εικόνες της σύγχρονης ιστορίας της. Όλα αυτά που ζήσαμε δεν θα επεκταθώ, δεν θα τα αναλύσω. Νομίζω τα ζήσαμε, τα βιώσαμε και δυστυχώς ο πολίτης έμαθε την περιφέρεια. Την έμαθε όμως από την αρνητική της εικόνα. Αυτό που ζήσαμε δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο μας έβαλε μυαλό. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο οι Δήμοι και η περιφέρεια την επόμενη μέρα τρέξαν να ανταποκριθούν, να φτιάξουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, να οργανωθούν καλύτερα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι στην Ελλάδα, όταν περνάμε μια κρίση, μετά είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτό και να βελτιωθούμε. Υπάρχει το αλαλούμ που λέτε, δεν είμαι και 100% σίγουρος. Θεωρώ ότι οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες. Δεν είναι ξεκάθαρες. Το θέμα, όσον αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο, το θέμα είναι πόσο αυτές τις γνωρίζουμε και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ως Δήμοι και ως Περιφέρεια. Σε κάθε κρίση που έρχεται, και θα πω εδώ κάτι. Η περιφέρεια είναι το περιβάλλον, είναι η πολιτική προστασία, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η παιδεία μας. Είναι πολλά πι να προσθέσω και ένα πολύ σημαντικό πι. Είναι η πρόληψη. Είναι λοιπόν να δούμε πραγματικά, όχι να έρχεται μία κρίση και μετά τι θα κάνουμε, αλλά πώς θα προλαμβάνουμε τις κρίσεις. Μάλιστα, φαντάζομαι ότι το έχετε πάρει σοβαρά όμως το σχεδιασμό σας και θα έχετε διαφοροποιηθεί, πιστεύω, κύριε Ντούρο, και εσείς, δεν ξέρω, μετά τα τελευταία τραγικά γεγονότα. Καταρχήν, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πινκ-πονκ των αρμοδιοτήτων, να το ονομάσω έτσι. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ποιες αρμοδιότητες είναι στην περιφέρεια, ποιες στο Δήμο, ποιες στο κεντρικό κράτος. Εμείς δεχόμαστε αυτή τη στιγμή και αναλαμβάνουμε το βάρος να το πάρουμε εξ ολοκλήρου πάνω μας. Έχουμε δεσμευτεί και το έχουμε δηλώσει και θα επιδιώξουμε να το κάνουμε. Επειδή δεν είναι αυτή τη στιγμή, θα επιδιώξουμε να το κάνουμε. Σαφώς και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ο κόσμος, προετοιμασμένοι οι πολίτες όσον αφορά τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Διότι από τις καταστροφές που έγιναν, είτε όσον αφορά τις πλημμύρες, είτε όσον αφορά το Μάτι, το μόνο που φάνηκε είναι η αναδιοργάνωση
το πόσο ανοργάνωτο ήταν η συγκεκριμένη κυβέρνηση και επίσης το πόσο οι πολίτες δεν ξέρανε πώς να αντιδράσουν. Έβλεπες, η μισή φεύγανε δεξιά, η μισή αριστερά. Καλά, αναδείχθηκαν και παθογένεια χρονικά, όχι μόνο του κράτους. Αλλά το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Και φαντάζομαι ότι έχουμε σκύψει σε ένα χαρτί, και ειδικά οι επικεφαλείς σας, με πιο ουσιαστικές ρήτρες, με πιο ουσιαστικό σχεδιασμό. Σαφώς. Σε ένα κομμάτι που μπορεί να το αντιμετωπίσουμε άμεσα το επόμενο διάστημα. Εμείς προάγουμε αυτή τη στιγμή την πρόληψη και την εκπαίδευση στους πολίτες καταρχήν. Ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνο. Επίσης, δεχόμαστε να πάρουμε όλο αυτό το βάρος πάνω, γιατί πραγματικά είναι βάρος, πιστέψτε με, να το πάρουμε πάνω μας και να είμαστε εμείς αυτοί που θα πρέπει να απολογηθούμε για την οποιαδήποτε καταστροφή, οτιδήποτε άλλο γίνει. Λοιπόν, η στάση των Δήμων στην πολιτική προστασία αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερο μέρος εκπομπής Debate στο δρόμο προς τις κάλπες. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Μπορεί να έχουμε ξεφύγει λίγο στο διάλειμμα από τα θέματά μας, αλλά μείναμε στην πολιτική προστασία και πώς αυτή επανασχεδιάζεται μετά τις τραγικές πλημμύρες και φωτιές στη χώρα μας και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στους Δήμους. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ιερόθεο Πολυχρόνη, ο οποίος τα έζησε και τις φωτιές και τις πλημμύρες από πολύ κοντά στο Δήμο Μεγαρέων. Εσείς φανήκατε ότι είχατε μία ετοιμότητα. Κοιτάξτε, η πρώτη κίνηση που κάναμε, όσο και αν φαίνεται περίεργο, σε αυτό βέβαια μπορεί να φαίνεται και ότι ο δήμαρχός μας είναι στρατηγός. Είναι πρώην στρατηγός. Νομίζω έπαιξε το ρόλο του. Έπαιξε το ρόλο του. Η πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν να ετοιμάσουμε και να περάσουμε από Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πολλή μελέτη και δουλειά, ένα σχέδιο αντιμετώπισης εκτακτών αγών. Αυτό σε πόσο χρόνο έγινε, δηλαδή ξεσπάει φωτιά, ξεσπάει πλημμύρα, τα φαινόμενα είναι ανεξέλεγκτα. Εσείς τι κάνετε, τα πρώτα πράγματα που κάνετε. Θα σας πω ένα πολύ γρήγορο ιστορικό για να καταλάβετε. Για να καταλάβετε και τις ανάμεσα στην πλημμύρα. Και επειδή το σημαντικότερο, όπως είπε ο κύριος Σιδέρης, είναι το πι που αφορά την πρόληψη, αυτό το πράγμα κάναμε μόλις αναλάβαμε τη διοίκηση το 2014. Πέρασαμε το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Ήταν ένα πολύ σημαντικό, κεφάλαιο και εργαλείο, ούτως ώστε να ξέρει ο καθένας την αρμοδιότητά του, έστω και εντός του Δήμου ή σε συνεργασία με την περιφέρεια ή με την πυροσβεστική ή με την αστυνομία, πώς πρέπει σε συνθήκες έκτακτες να αντιμετωπίσει. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε, είμαστε ο Δήμος που είχαμε μαζί με τη Μάνδρα το θέμα των πλημμυρών. Παρόμοιες ζημιές δεν είχαμε τους Είχαμε ένα νεκρό μόνο που είναι πολύ σημαντικό για μας και ακόμα πονάμε για αυτόν τον άνθρωπο. Υπήρχε μια απώλεια. Μένει όμως ως πλημμύρα της Μάνδρας, ενώ ήταν και πλημμύρα της Νέας Περάμου, το ότι αποκαταστήσαμε πολύ γρήγορα τις ζημιές. Μετράμε βέβαια πληγές συνεχώς, αλλά έχουμε φτάσει σε πολύ καλό σημείο. Το ότι αποκαταστήσαμε λόγω εξαιτίας αυτού του γεγονότος πολύ γρήγορα τις ζημιές και επαναφέραμε σε κανονικούς ρυθμούς ζωής είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια, στο κομμάτι να ρωτήσω κάτι, γιατί εκείνες τις μέρες με τις πλημμύρες βλέπαμε, ας πούμε, τη Δήμαρχο Μάνδρας να κατηγορεί την περιφέρεια, το Δήμο, το είδαμε και στις φωτιές. Εσείς πώς τα καταφέρατε και κινηθήκατε χωρίς να υπάρχουν αλληλοκατηγορίες, ήξερε ο καθένας τη θέση του άλλου. Είχα εκείνες τις μέρες, επειδή έτυχε και ήμουν αυτός που εκπροσωπούσε στις συσκέψεις και στη συνεργασία με, τους, με την περιφέρεια. Στο συντονιστικό, με τα υπουργεία, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με την περιφέρεια κυρίως. Το πιο σημαντικό που έβγαλα στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχει εκείνη τη στιγμή είναι η ψυχραιμία. Όταν υπάρχει ψυχραιμία και τίθεται και υπάρχει και σχέδιο, και υπάρχει και η βούληση για συνεργασία, τότε μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να κρίνω άλλο Δήμο πώς αντιμετώπισε καταστάσεις, είτε σε επικοινωνιακό επίπεδο, είτε σε στρατηγικό, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εμείς προσπαθήσαμε και εκεί οφείλουμε και πρέπει να εξάρουμε και την στήριξη της περιφέρειας και τη στήριξη των σωμάτων ασφαλείας, πυροσβεστική, αστυνομία, οι πάντες, εθελοντές. Άρα η κυβέρνηση
Η κυβέρνηση αποκοντά, ανεξαρτήτως χρώματος. Η κυβέρνηση είναι για όλους τους πολίτες. Ανεξαρτήτως χρώματος. Η κυβέρνηση από κοντά. Και μπορώ να πω στο, από την πρώτη στιγμή ότι αντιμετωπίστηκε το κομμάτι των πλημμυρών πάρα πολύ καλά και γι' αυτό το θυμάστε όλοι ως πλημμύρα της Μάνδρας. Αλλά και στο κομμάτι των πυρκαγιών θυμάστε και αναφέρετε όλοι το, ότι είναι η πυρκαγιά στο μάτι. Η πυρκαγιά στην Κινέτα ήταν σε έκταση... πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Πολύ μεγαλύτερη. Τετραπλάσια φωτιά. Εκεί πάλι αντιδρώντας με βάση και αντιμετωπίζοντας με βάση το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αγκών και με συντονιστή το Δήμαρχο, ο οποίος εκ του νόμου μπορεί να διατάξει την εκένωση. Ευτυχώς. Άρα η εκένωση ενός οικισμού είναι αρμοδιότητα του. Είναι αρμοδιότητα του επικεφαλής του ΣΤΟ, του συντονιστικού τοπικού οργάνου. Αυτός ο επικεφαλής μπορεί να είναι και, και η περιφέρεια. Το ορίζει ο νόμος και το δίνει αυτή την αρμοδιότητα στο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο, ή αν το παραχωρήσει ο Δήμαρχος, στον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Γι' αυτό εκεί λίγο διαφωνώ με τους συναδέλφους στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα περισσότερα είναι ξεκάθαρα και οι αρμοδιότητες σε πολλά πράγματα είναι ξεκάθαρες. Τα ρέματα έχουν ευθύνη και οι περιφέρειες και οι Δήμοι εντός των πόλεων. Το Μαρούσι, ας πούμε, που αναφέρθηκε πριν, υπήρχε εντός της πόλης και όχι σε ένα ρέμα. Πλημμύρα. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κριτική, ας πούμε. Γι' αυτό σας λέω. Ας αφήνουμε, αν θέλουμε να προσφέρουμε, ας αφήσουμε πλήρως το πολιτικό κομματικό κομμάτι στην άκρη και ας επικεντρώσουμε στο πώς μπορούμε να γίνουμε. Και επειδή είπατε, είμαστε νέοι, να γίνουμε επικοδομητικοί και χρήσιμοι. Δεν πιστεύω να σας ανησυχεί η κουβέντα, μιας και εσείς είσαστε πρώτη φορά υποψήφιος και αν πελαγώνετε. Και αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και του Δημάρχου και των ατόμων που τα πλαισιώνουν για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Πρώτα απ' όλα, ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά τις αρμοδιότητες και τη συνεννόηση των φορέων μεταξύ τους, του Δήμου, της Περιφέρειας και αγγίζει πάρα πολλά θέματα. Αντιλαμβάνομαι, αλλά είπαμε για τις καταστροφές φυσικές τώρα και για να έρθουμε στα καλά παραδείγματα, επειδή προηγουμένως το συζητήσαμε. Θυμάμαι όταν ήμουν στις ΗΠΑ, ζω μια πολιτεία στη Βιρτζίνια, η οποία είχε θέματα αρκετά από τυφώνες, καταστροφές κτλ. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρχεται κάποιο φαινόμενο και να μην το γνωρίζεις. Ήταν τόσο οργανωμένο το σύστημα από τηλεόραση, από μηνύματα, από ό,τι υπήρχε διαθέσιμο. Αλλά αυτό προφανώς γίνεται λόγω και της συχνότητας που χτυπούν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακριβώς. Εδώ πέρα μας έπιασε εξαπίνη, νομίζω. Αλλά δεν νομίζω ότι. Εγώ τώρα, δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλος σε ηλικία, αλλά έχω ήδη προλάβει αρκετές φυσικές καταστροφές στη διάρκεια της ζωής μου. Για παράδειγμα, στην Αμερική, όταν στη Νέα Ορλεάνη είχαν γίνει οι πλημμύρες μεγάλες, ήταν πολύ μεγάλη η αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών και τι θα κάνουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Φέτος, που είμαστε ένα χρόνο μετά από το μάτι, τις πλημμύρες, τι διαφορετικό έχει γίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το ξέρουμε. Πολύ σημαντικό ερώτημα. Τα ευχολόγια και το έγινε καταστροφή κτλ. Είναι ωραία για λίγο καιρό στην τηλεόραση, αλλά για τα σχέδια τα οποία έχουμε για τις εκενώσεις κτλ. Παλιότερα τα χλεβάζαμε, λέγαμε είναι τελείως δυτικόφερτα οτιδήποτε, μετά τα αποθεώσαμε και τελικά δεν τα εφαρμόσαμε ποτέ. Αυτό ισχύει που λέτε, ότι στην ώρα της κρίσης δεν μπορείς να εφαρμόσεις όλα όσα στη θεωρία προβλέπονται. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα, να πάμε στην απλή αναλογική. Καταρχήν, είστε υπέρ ή κατά της απλής αναλογικής? Κύριε Σιδέρη, κύριε Ντούρο. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Λοιπόν, μιλάμε για απλή αναλογική. Η απλή αναλογική στο δεν μπορείς, είμαι μια της θεωρίας ότι δεν μπορείς να πας από ένα σύστημα στο άκρος αντίθετο, χωρίς να περάσει και από μεταβατικά στάδια. Εμείς έχουμε ένα σύστημα, αυτό το οποίο ίσχυε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλαμε να πάμε κατευθείαν στην απλή αναλογική, το οποίο στην τοπική αυτοδιοίκηση αφαιρεί την αμεσότητα του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη στο δεύτερο βαθμό. Ξέρετε, ο Έλληνας έχει μία έκφραση, τα παράπονά σου στο Δήμαρχο. Η απλή αναλογική όμως, η οποία θα μας φέρει και στη δεύτερη Κυριακή, να σας πω εγώ τι παραδείγματα θα έχουμε. Θα έχουμε δημάρχους, οι οποίοι θα ξεκινήσουν το Δημοτικό του Συμβούλιο και θα είναι δεύτεροι σε δύναμη, μέσα στο ίδιο του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην περιφέρεια τι θα γίνει? Στην περιφέρεια το ποσοστό του Γιώργου του Πατούλη θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Δουλεύουμε καθημερινά για το
μεγαλύτερο δυνατό Κυριακή. Αποτέλεσμα, ακόμα και για την πρώτη Κυριακή. Ο Γιώργος Πατούλης είναι ένας πετυχημένος, καταρχάς, δήμαρχος. Επειδή ακούστηκε και το ένα σχολιασμό για τη θητεία του Γιώργου Πατούλη ως δήμαρχο. Δεν θα την κρίνω εγώ. Την κρίνει ο λαός, ο κόσμος του Αμαρουσίου. Θα μου αφήσετε μισό λεπτό να ολοκληρώσω, ο οποίος τον επανεξέλεξε με πολύ ψηλό ποσοστό. Και αυτή είναι η ουσία. Δεν αφήσετε κανείς την πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Ντούρα, όμως φαντάζομαι έτοιμος υπάρχει, να απαντήσετε. Υπάρχει. Καταρχήν να απαντήσω λίγο στο αρχικό σας ερώτημα και να επανέλθω. Στην πραγματικότητα υπάρχει ο σύνδρομος της Αγέλης, ο λεγόμενος, το bandwagon effect. Το οποίο, αν θέλουμε λίγο να το συζητήσουμε, κομματικά ενισχύει πάρα πολύ τον κύριο Πατούλη και τη Δούρου. Και την κυρία Δούρου, με συγχωρείτε. Τη δεδομένη ενισχύει όσον αφορά τους κομματικούς τους μηχανισμούς ξεκάθαρα. Εμείς αυτή τη στιγμή πάμε μάλλον να συνεχίσουμε το έργο μας από εκεί που το αφήσαμε. Ξαναλέω πάλι ότι υπήρχαν όριμες μελέτες οι οποίες δεν έχουμε μάθει για ποιο λόγο δεν εκμεταλλεύτηκαν ακόμα. Και ήταν έτοιμοι να βγουν σε διαγωνισμούς οι οποίοι δεν βγήκαν ποτέ. Από εκεί και πέρα όμως, μπορούμε να μιλήσουμε για τα έργα που έχουμε κάνει, όχι τι θα κάνουμε. Όχι, εγώ θέλω για την και για το κατά χρόνο. Κατά τη θητεία μας θέλω να σας πω τα έργα που έχουμε κάνει. Ναι, όχι, μην πάμε τόσο πίσω. Πάμε να πούμε αν η απλή αναλογική προκαλέσει αδιέξοδες ουσιαστικές αποφάσεις που στην τελική αφορούν τον κόσμο. Ναι. Κάποιος θα έλεγε ότι η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παρατάξεων ότι θα βοηθούσε. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση και η συγκεκριμένη περιφερειακή διοίκηση υποτίθεται ότι ήταν κατά του Καλλικράτη και όχι μόνο άφησαν το ίδιο, ας πούμε, πολιτικό σύστημα, αλλά το εξέλιξαν κιόλας με τον Κλισθένη και φέραν την απλή αναλογική. Εγώ δεν είμαι υπέρ της απλής αναλογικής, πολύ απλά διότι ναι, θα υπάρχει ένας δήμαρχος που θα θέλει, ας πούμε, να περάσει τις ιδέες του και αυτά που έχει δεσμευτεί ή θα δεσμευτεί και δεν θα μπορεί να έχει την πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα τώρα το ότι ο κύριος Πατούλης από την πρώτη Κυριακή δεν θα το κρίνω. Εγώ θα το κρίνει ο κόσμος. Εγώ μπορώ να σας πω για εμάς. Εμείς βιώνουμε στην κοινωνία όπως βιώνουμε καθημερινά. Μιλάμε με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι υπέρ μας. Δίνουμε μήνυμα ανήκεις. Μπορεί να παίξετε κάποιον σίγουροι. Άλλο παράγοντα. Δηλαδή, αν θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με τον ένα τον άλλο. Εμείς θα είμαστε δεύτερη Κυριακή. Να το θυμάστε. Μάλιστα. Αυτό και σας το λέω με σιγουριά. Λοιπόν, πάω στον κύριο Κουρέτα και θα έρθω και στον κύριο Πολυχρόνη. Κύριε Κουρέτα, η απλή αναλογική μπορεί να φέρει, και αν λάβουμε και υπόψη μας τις δημοσκοπήσεις, και τη Χρυσή Αυγή σίγουρα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει απόλυτη αυτοδυναμία, όποιος και να είναι δήμαρχος και δημοτική αρχή την επόμενη μέρα. Αυτό πώς θα το διαχειριστείτε? Ο κύριος Γερουλάνος συχνά πυκνάει, είναι ανοιχτός σε συνεργασίες. Ο κύριος Γερουλάνος και εγώ προσωπικά είμαστε ανοιχτοί συνεργασίες σε επίπεδο προγράμματος, ιδεών και εκεί που συγκλίνουμε με κάποιους. Ομολογώ ότι η παρουσία της Χρυσής Αυγής και το χάος που μας χωρίζει με αυτήν κάνει τις υπόλοιπες διαφορές να φαίνονται μικρές. Θα έλεγα. Για την απλή αναλογική, νομίζω ότι το σημαντικότερο το οποίο βάζει τους δημάρχους να κάνουν είναι να τους φέρει πρώτων ευθυνών τους για την επιλογή των Δημοτικών Συμβούλων. Αλλά το οποίο έχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι επιλογή των υποψήφων δημάρχων, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την επόμενη πρέπει να συνεργαστούν. Άρα πρέπει να ξέρεις ποιους έχεις βάλει μέσα, τι εμπειρία έχουν, τι ιστορικό έχουν, τι έχουν καταφέρει και τι περιμένουν ότι θα καταφέρουν. Εγώ προσωπικά είμαι ανοιχτός με κάθε άνθρωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο που την επόμενη μέρα θα είμαι να συνεργαστώ, πλην της Χρυσής Αυγής που όλοι έχουμε μέτωπο εναντίον της. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως είναι και κοινή πεποίθηση και των άλλων υποψηφίων για τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Πολυχρόνη, εσείς έχετε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της απλής αναλογικής. Ναι. Αυτό όμως δεν θα φέρει αδιέξοδο ή δεν κάποιοι κατηγορούν την απλή αναλογική, μάλλον την κυβέρνηση για την υιοθέτηση απλής αναλογικής, ως συναλλαγή κάτω από το τραπέζι. Πώς μπορεί να είναι αδιέξοδο κάτι το οποίο ευνοεί τη δημοκρατία? Και τι πιο δημοκρατικό από το να υποχρεωθώ εντός εισαγωγικών αύριο να συνεργαστώ με τον κύριο Κουρέτα για θέματα που αφορούν τον ίδιο Δήμο, το δικό μας Δήμο, και ας είναι σε διαφορετική παράταξη. Σίγουρα θα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο όπου δύσκολα και η νοοτροπία του Έλληνα και η νοοτροπία του Έλληνα που πολιτεύεται θα τον φέρει, θα αισθάνεται ότι έχει μπροστά του ένα τείχος. Δεν ισχύει αυτό.
Εκεί είμαστε υποχρεωμένοι, που εφόσον μας ενδιαφέρει το καλό του Δήμου μας στη συγκεκριμένη περίπτωση ή της περιφέρειας στην περίπτωση των κυρίων, να αναγκαστούμε πάλι εντός εισαγωγικών να βρούμε κοινές και αποδεκτές λύσεις με βάση τη δημοκρατία. Οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι ή το ότι ενδέχεται σε πρώτα στάδια, όταν λέω κάτω από το τραπέζι εννοώ θέσεις και... Ναι, ότι αυτά, θα γίνουν συμφωνίες τώρα, θα υπάρχει ένας εκβιασμός και κυρίως προς το πρόσωπο του Δημάρχου και συγκεκριμένα σχέδια, έργα... Εγώ ξέρω ότι εκβιάζεται μόνο αυτός που επιτρέπει στον άλλο να τον εκβιάσει. Mm-hmm. Ούτε αυτό είναι δημοκρατία λοιπόν, ο εκβιασμός. Mm-hmm. Δημοκρατία είναι να... Και γι' αυτό έχω ταχθεί, όπως είπατε και εσείς πριν, υπέρ της απλής αναλογικής, όχι στο σύνολό του στο κλεισθένι, γιατί πιστεύω ότι έχει κάποια τροτά, τα οποία στην πορεία θα πρέπει να διορθωθούν. Αλλά ως προς την απλή αναλογική, είμαι υπέρ και θα συνεχίσω να είμαι υπέρ, γιατί ίσως μας αναγκάσει και εμάς να γίνουμε καλύτεροι και να φουγκραζόμαστε καλύτερα πέρα από τον πολίτη, που είναι υποχρέωσή μας, και τον συνάδελφο που ασχολείται με την πολιτική. Λοιπόν, να πιάσουμε και ένα τελευταίο θέμα και μετά ελεύθερο ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί όπως θέλει, γιατί και ο χρόνος είναι ελάχιστος. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κουρέτα, να πάμε λίγο στις υποδομές. Λοιπόν, η Αθήνα έχει ανάγκη από υποδομές, έχει ανάγκη από νέες διαδρομές, να το πούμε σε εισαγωγικά, δεν ξέρω και τι όρο, γιατί είναι και η εργασία σας, συγκοινωνιολόγος είσαστε, αν δεν κάνω λάθος. Τι σχεδιάζετε πάνω σε αυτό, μιας και είναι και το δικό σας κομμάτι? Πρώτα απ' όλα, υποδομές στην Αθήνα, άλλες έχουμε, άλλες δεν έχουμε. Έχουμε μια σχετικά ευτυχιστική συγκυρία να έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβά έργα υποδομών που είναι αντικειμενικά ακριβά, όπως το μετρό, μεγάλη δρόμη κτλ. Άρα έχουμε ένα σύνολο ευκαιριών σε διαχειριστικό επίπεδο πλέον και κανονιστικό πλαισίων και μικρών παρεμβάσεων. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Δήμο και είναι κάτι το οποίο θέλω να φέρω στη συζήτηση είναι χρειαζόμαστε ένα Δήμο Αθηναίων ο οποίος έχει άποψη και έχει παρεμβατικότητα σε θέματα που τον αφορούν. Όπως είμαστε και πριν, όπως είπαμε και πριν, ο Δήμος Αθηναίων είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιφέρειας, αλλά οι αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν την καθημερινότητά μας δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά του, όπως το μετρό, ο ΑΣΑ, η μεγάλη δρόμη Αλεξάνδρας Κηφισίας, η σηματοδότηση ακόμα. Είναι αδιανόητο να μην έχουμε εκεί και άποψη και παρέμβαση και ένα συνολικό σχέδιο. Και το θέμα των υποδομών έτσι, δεν είναι ένα τεχνοκρατικό ζήτημα το οποίο είναι για επικοινωνιακούς λόγους, να βγάζουν προπολογισμούς εντυπωσιακούς προεκλογικά και να λέμε θα κάνω αυτό και αυτό. Είναι κομμάτι χάραξης πολιτικής. Είναι σημαντικό να ξέρουμε για ποια εποχή σχεδιάζουμε την πόλη και για ποιους. Η Αθήνα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε πολύ διαφορετική πληθυσμιακή σύνθεση, έχουμε διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Με το σχεδιασμό των μεταφορών που θα είναι δίκαιες, οικονομικές, θα απελαμβάνουν όλες τις περιοχές, μπορούμε να βοηθήσουμε σε στόχους όπως η ένταξη νέων ομάδων, η ανάπτυξη, η κινητικότητα. Οπότε αυτά δεν είναι αριθμοί και έτσι, ψυχρά πράγματα, είναι ακριβώς ο σχεδιασμός της πόλης μας. Και φαντάζομαι ότι αυτός έχει προκύψει, δηλαδή έχει σχεδιαστεί από το συνδυασμό σας για την επόμενη μέρα, εφόσον και αν. Εδώ, είναι, όπως είπα, είναι κομμάτι των μέσων που έχουμε για να, πετύχουμε τους στόχους. Μέχρι εκεί που φτάνει, ναι. Όλη αυτή η πολυσυλλεκτικότητα που θέλουμε, η ένωση των γειτονιών, οι μεγάλες ανισότητες που έχει η πόλη, οι νέες ομάδες ανθρώπων που πρέπει να ενταχθούν στη ζωή μας, θα γίνουν και μέσω του νέου τρόπου της μετακινήσεις και της υποδομής. Μάλιστα. Στα Μέγαρα, κύριε Πολυχρόνη, φαίνεται ότι μετά τις καταστροφές και επανερχόμαστε αυτό, η πόλη ξαναχτίστηκε. Γίναν σημαντικά έργα. Γίναν σημαντικά έργα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν χρησιμοποίησαμε ούτε μία στιγμή και το ότι ήταν σε καθεστώς χρεοκοπίας ουσιαστικά ο Δήμος, αλλά και οι θεομηνίες που συνέβησαν, δεν τις χρησιμοποίησαμε ούτε στιγμή ως δικαιολογία για να πούμε ότι δεν κάναμε αυτό. Προσπαθήσαμε, βάλαμε τα δυνατά μας και πετύχαμε αρκετά πράγματα και σε επίπεδο υποδομής, αλλά και σε μικρά έργα καθημερινότητας. Η επόμενη μέρα για μας και με την ανανέωση, ελπίζουμε, της εμπιστοσύνης των δημοτών μας, επιτάσσει βήματα εξωστρέφειας, ανάπτυξης, προόδου. Θέλουμε να πάμε και να αλλάξουμε ταυτότητα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ειδικότερα, γενικότερα μάλλον, η Δυτική Αττική, επειδή είναι πολύ παραμερισμένη και το γνωρίζετε, πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό. Τα Μέγαρα έχοντας πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα Μέγαρα και η Νέα Πέραμος και όλες οι περιοχές στο Δήμο μας, επειδή έχουν αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με φυσικές ομορφιές,
με υποδομές που μπορούν να γίνουν για επισκεψιμότητα και ανάπτυξη, θα είναι πραγματικά κρίμα το να μην οδεύσουν προς αυτή τη μεριά. Και κλείνω λέγοντας ότι βασικά στοιχεία και συστατικά τα οποία θα μας οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επιτέλους έγκριση μετά από δεκαετίες του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, είναι το οποίο είναι στο τελικό στάδιο, πραγματικά μετά από δεκαετίες, είναι το φυσικό αέριο που ενώ έχουμε το φυσικό αέριο, τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου στην πόρτα μας, δεν έχουμε στα σπίτια μας και στις επιχειρήσεις μας, το να αλλάξουν οι χρήσεις γης σε πολλές περιπτώσεις και να αλλάξουμε σελίδα και ταυτότητα ως Δήμος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ντουρό, εσείς εφόσον εκλεχθείτε Περιφερειακό Σύμβουλος, η επόμενη μέρα ποιο θα είναι το στοιχείο που θα εργαστείτε πάνω σε αυτό? Εγώ θέλω να μιλήσω... Τέλος πάντων, ήθελα λίγο να πω και κάποια πράγματα από πριν. Όσον αφορά την διοίκησή μας, η οποία είναι δοκιμασμένη, σέβομαι τον χρόνο σας. Θα ήθελα περισσότερο να εστιάσουμε όσον αφορά πρώτον στην ενημέρωση των πολιτών. Mm-hmm. Αυτό διότι ο πολίτης, όταν έχει το οποιοδήποτε προβληματισμό του, δεν θα πάει στο κεντρικό κράτος, θα πάει σε πρωτοβάθμιο στάδιο, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο στο Δήμο του και σε δευτεροβάθμιο στην περιφέρεια. Άρα θεωρώ ότι είναι το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα. Το δεύτερο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε από τώρα, το πλάνο του, τη στρατηγική, το πώς θα το εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται πιο σωστά, γιατί η διοίκησή μας και ο Γιάννης Γουρός έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν όσον αφορά την εκμετάλλευση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Λέγεται InvestEU, έχει να κάνει το 11,5% έχει να κάνει για την πράσινη ανάπτυξη, το 11,25% έχει να κάνει για την έρευνα, το 11,25% επίσης όσον αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα μικρό κομμάτι 4% περίπου όσον αφορά την εκπαίδευση των ανέργων. Θα ήθελα λοιπόν να εστιάσουμε πιο πολύ όσον αφορά την αξιοποίηση των υφιστάμενων, των νέων που είναι στη χώρα μας και την επιστροφή όσων περισσότερων γίνεται και μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας, για να έχουμε και το αύριο. Γι' αυτό άλλωστε ασχολούμαστε και όλοι οι νέοι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, και εσείς έτσι μια τοποθέτηση επί του δικού σας κομματιού και μετά μια κουβέντα ο καθένας γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος. Λοιπόν, θα σας το λέω για να προετοιμαστείτε να απαντήσετε. Καταρχάς, η προτεραιότητα του αυριανού Περιφερειάρχη του Γιώργου Πατούλη είναι να επανεκκινήσει την περιφέρεια και να δημιουργήσει μια περιφέρεια περισσότερο αποτελεσματική και λιγότερο γραφειοκρατική. Και το λέω αυτό γιατί πριν είχατε κάνει και την ερώτηση για τις υποδομές. Ο Γιώργος Πατούλης έχει συνομιλήσει με όλες τις τοπικές κοινωνίες, τους 66 δήμους μέλη της περιφέρειας και ουσιαστικά έχει διαμορφώσει άποψη για το ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της περιφέρειας. Άρα έχει δημιουργηθεί ένας ξυλότυπος, θα τον περιέγραφα, όπου στον κάθετο άξονα υπάρχουν οι προτεραιότητες που θα θέσει ως ο επόμενος περιφερειάρχης. Ποιες μπορεί να είναι αυτές εν συντομία? Η διαχείριση των αιρών αποβλήτων, η πολιτική προστασία, οι υποδομές, η κοινωνική πολιτική, η νεοφυής επιχειρηματικότητα, τα δίκτυα ομβρίων ακαθάρτων. Και στον οριζόντιο άξονα έχουν αποτυπωθεί οι 66 δήμοι μέλη, πλήρη εικόνα των δήμων, με βάση πάντα όμως τις προτεραιότητες που θέτει η περιφέρεια. Λοιπόν, κύριε Κουρέτα, γιατί να σε ψηφίσει ο κόσμος? Πρώτα απ' όλα για να ψηφίσει το συνδυασμό μας. Μας συνδέει ένα σύνολο αξιών του Παύλου Γερουλάνου προοδευτικό, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον πολίτη. Από τη δικιά μου την πλευρά θα φέρω ό,τι εμπειρία έχω και γνώση στο κομμάτι μεταφορών και υποδομών και πάλι με επίκεντρο τον πολίτη για να σχεδιάσουμε μαζί την Αθήνα μιας νέας εποχής, οικολογική, με ήπια μέσα μεταφοράς για τον πεζό. Μάλιστα, κύριε Πολυχρόνη. Γιατί να μας ψηφίσει ο κόσμος και να σας ψηφίσει προσωπικά. Και προσωπικά. Εγώ θα μιλήσω γενικότερα για τον Δήμαρχό μας, τον επικεφαλής δηλαδή και την ομάδα μας γενικότερα. Αν ο κόσμος εκτιμήσει αυτά που θεωρούμε εμείς ότι πετύχαμε αυτό το διάστημα που διοικήσαμε και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι σε όλους γνωστά και αποδεκτά και είναι προς τιμήν μας και προς τιμήν αυτών που τα... όπως είναι η συνέπεια, η ετοιμότητα και η συνένεση και η συνεργατικότητα με όλους και αν θέλει για την επόμενη μέρα να συνεχιστεί αυτό, γι' αυτό λέω να ψηφίσει τον Γρηγόρη Σταμούλη και τους συμβούλους του. Κύριε Ντουρό. Για ποιο λόγο να με ψηφίσει ή να ψηφίσει το συνδυασμό? Άμα ψηφίσει εσάς, θα ψηφίσει και το συνδυασμό ή το αντίστροφο. Όχι, θέλω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη, να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι γι' αυτό. Γιατί ζητάτε ψήφο του κόσμου? Καταρχήν, εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε ταπεινά και να είμαστε σεμνοί και να μην λέμε είμαστε οι επόμενοι
τέλος πάντων περιφερειακή σύμβουλη, ο επόμενος περιφερειάρχης. Από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω, να σας αναδείξω το τι έχουμε κάνει. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Γιατί θέλετε να σε ψηφίσει εσάς ο κόσμος? Εσείς ασχολείστε είμαι με ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι καθημερινά στην κοινωνία. Δεν βγήκα ξαφνικά στις εκλογές να διεκδικήσω την ψήφο ούτε 2 ούτε 3 μήνες πριν, ούτε 10 μήνες πριν. Είμαι επαγγελματίας. Δεν περιμένω να ζήσω στην πολιτική. Να προσφέρω θέλω στην πολιτική και στον τόπο μου και αυτοδιοικητικά κυρίως. Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, για να κλείσουμε την ωραία μας κουβέντα. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή. Θα μου τα πείτε, τα ευχαριστώ μετά. Ο κόσμος θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσει καταρχάς τον Γιώργο τον Πατούλη για δύο λόγους. Για την αποτελεσματικότητα που έχει επιφέρει σε όσες θέσεις ευθύνης έχει αναλάβει και για την διάθεση συνεργασίας για να πετύχει τους στόχους της η περιφέρεια. Από εκεί και πέρα εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίσει τους υποψηφίους. Θα κληθούμε να ψηφίσουμε για δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να αφιερώσουμε χρόνο, να διαβάσουμε βιογραφικά υποψηφίων και να τα αξιολογήσουμε και να επιλέξουμε εκείνους τους οποίους θεωρούμε ότι θα προσφέρουν για την χώρα μας. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους τέσσερις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ για την αποδοχή. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο, είσαστε νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στη χώρα μας. Εδώ θα καληνυχτήσουμε και το κοινό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9. Ελάχιστες μέρες μείνανε πριν την τελική αναμέτρηση στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καλό βράδυ. Thank you.